Και καλησπερίζω τον αγαπημένο μου φίλο και αστρολόγο, τον Γιώργο το Ματσάγκο. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα, Μαρίνα μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Είσαι καλά? Μια χαρά. Το ίδιο ελπίζω και για εσάς. Ναι, το ίδιο εύχομαι και για εσάς, που γράφαμε παλιά στα γράμματα. Ακριβώς. Τι θα μας πεις? Εγώ το έχω πει τόσες πολλές φορές σήμερα, έτσι. Θα μας πεις και για την Πανσέλινο 17 και για την ανάσα που μας δίνει ο τοξότης, που ως ο νου που μπαίνει αλλάζουμε ζώδια από το βαθύ σκορπιό στο χαρούμενο τοξότη. Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για την Πανσέλινο, η οποία γίνεται στις 17 του μήνα. Θα μιλήσουμε για την είσοδο του ήλιου στον τοξότη στις 22. Θα δούμε τι φέρνουν αυτά τα δύο φαινόμενα για κάθε ένα από τα 12 ζώδια. Αλλά θα δούμε και τι θα φέρουν και σε τοπικό, σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ακούμε με μεγάλη προσοχή. Πάμε λοιπόν να πούμε καταρχάς ότι με την Πανσέλινο αυτή κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των εκλήψεων του 2013 και μάλιστα, όπως θα δούμε, κλείνει με έναν αρκετά δυναμικό τρόπο. Όπως έχουμε πει, κάθε φεγγάρι, είτε πρόκειται για έκλειψη, είτε πρόκειται για νέα σελήνη, είτε πρόκειται για Πανσέλινο, έχει επιρροή 15 μέρες μετά από την εκδήλωσή του. Οπότε αυτά που θα πούμε, να ξέρετε ότι ισχύουν για 15 μέρες μετά από την εκδήλωση της Πανσελίνου. Η Πανσελίνος αυτή του Νοεμβρίου σχηματίζεται στις 17 του μήνα στον άξονα του Ταύρου Σκορπιού, ενεργοποιώντας για άλλη μια φορά τον τομέα των χρηματοοικονομικών. Ένα τομέα που αρκετά μας έχει ταλαιπωρήσει τελευταία. Σε συνδυασμό μάλιστα με την έκλειψη που προηγήθηκε στο Σκορπιό πριν από 15 μέρες, αποτελεί μια ακόμα επικίνδυνη κορύφωση για θέματα χρηματοοικονομικά, όχι μόνο σε τοπικό, όπως θα δούμε, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα νέα λοιπόν που θα φτάνουν στα αυτιά μας αυτή την περίοδο θα έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την παγκόσμια κρίση. Το φαινόμενο της Πανσελίνου γίνεται σε σύνοδο με τον απλανή αστέρα Καπούτ Αλγκόλ, ο οποίος δεν φημίζεται και τόσο για τις καλές επιρροές του. Μάλιστα, στην παραδοσιακή αστρολογία, αντίθετα, συνήθως περιγράφεται ως το πιο κακό, βίαιο και επικίνδυνο αστέρι στον ουρανό. Ο Αλγκόλ είναι επίσης γνωστός ως Β' του Περσέα. Για τους Εβραίους ήταν ο Ρος Χα Σατάν ή ο προϊστάμενος του Σατανά, και για τους Έλληνες ήταν το κομμένο κεφάλι της Μέδουσας, εκείνης που πάγωνε όποιον την αντίκριζε. Η βία λοιπόν, ο αποκεφαλισμός, ο πνιγμός ως έννοιες, η ασφυξία, η ηλεκτροπληξία, οι δολοφονίες, η βία του όχλου ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά αυτού του περίεργου αστεριού. Κατά τη μυθολογία, το αστέρι αυτό ήταν η όμορφη Μέδουσα που είχε μετατραπεί σε μία φρικτή γοργόνα όταν η Αθηνά ανακάλυψε ότι βιάστηκε μέσα στο ναό της από τον Ποσειδώνα. Καθένας λοιπόν που κοίταζε το πρόσωπό της γινόταν πέτρα, όπως γνωρίζουμε, ακόμα και μετά τον αποκεφαλισμό της από τον Περσέα. Η Πανσέλινος λοιπόν αυτή έχει κάποια, όπως καταλάβετε, ιδιαίτερα σημειολογικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που αξίζει να προσέξουμε και να αναλύσουμε. Πρώτα απ' όλα γίνεται στις 17 Νοέμβρη, ώρα 5 και 4 το απόγευμα, τοπική χειμερινή ώρα, Ελλάδος, την ημέρα δηλαδή του Πολυτεχνείου, μια μέρα με πολλή ιστορία στη χώρα μας. Συνδέεται, όπως είπαμε, με τον Καπούτ Αλγκόλ, το αστέρι αυτό που σχετίζεται με κάθε μορφή αποκεφαλισμών, ένας όρος που χρησιμοποιόταν βέβαια στην αρχαιότητα και που σήμερα θα μπορούσε να αποδοθεί με τη φράση «θα πέσουν κεφάλια». Η Πανσέλινος σχηματίζει σκληρές όψεις με τον ουρανό αλλά και με τον Πλούτονα. Ο Κρόνος της έκλειψης βρίσκεται σε όψη τετραγώνου, μια περίεργη όψη με τον γενέθλιο ήλιο και τον Κρόνο της Ελλάδας, και είναι κάπως ένας επικίνδυνος ιονός για την κυβέρνηση, την κεφαλή δηλαδή του κράτους, αλλά και για την εικόνα του κράτους μας στον κόσμο, ίσως λόγω κάποιων φαινομένων αναστάτωσης ή βίας. Ωστόσο, υπάρχει και το φως στο τούνελ, καθώς ο άξονας του Δία με τον ουρανό, αυτός που ονομάζομαι άξονα της ξαφνικής τύχης, ενεργοποιείται με τον οροσκόπο της Πανσελίνου, γεγονός που αναμένεται να φέρει τύχη μέσα στις δυσκολίες ή ακόμα και τη γέννηση μιας νέας κατάστασης που θα μας βοηθήσει να πάρουμε τις πρώτες βαθιές ανάσες. Αυτές οι ανάσες αναμένεται να μας αναζωογονήσουν στις 19 του μήνα με μια πολύ όμορφη όψη, ένα εξάγωνο ανάμεσα στον Άρη και στο Δία, μια όψη που παραδοσιακά
φέρνει ευκαιρίες, αλλά και με το εξάγωνο του Ερμή με τον Πλούτονα, μία όψη που θα μας βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση των περίπλοκων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξισώσεων και στην καλύτερη κατανόησή τους. Πιο ουσιαστική βέβαια είναι η συμπαντική ανάσα που μας προσφέρουν τα άστρα με την είσοδο του ήλιου στο ζώδιο του Τοξότη στις 22 του μήνα, καθώς αλλάζει σταδιακά η περιραίουσα ατμόσφαιρα, αποφορτίζεται το τεταμένο κλίμα και μας δίνει την αίσθηση ότι με την εξωτερήκευση των συναισθημάτων μας ερχόμαστε πιο κοντά στην επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν. Και πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα πώς θα επηρεαστούν τα 12 ζώδια από την Πανσέλινο αλλά και από την είσοδο του ήλιου στο Τοξότη στις 22 του μήνα. Και ξεκινάμε με τους κρύους. Κρύοι, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη διαχείριση των οικονομικών σας, εκείνο δηλαδή το χώρο της δράσης της Πανσελίνου στις 17 του μήνα. Ο τομέας επίσης των σχέσεων και των συνεργασιών συνδέεται αυτή την περίοδο με τα οικονομικά σας. Υπάρχει ένα πρόβλημα μάλλον στις πληρωμές. Είτε πρέπει εσείς να πληρώσετε, είτε πρέπει εσείς να πληρωθείτε. Επιπρόσθετα και απρόβλεπτα έξοδα που θα προκύψουν μπορείτε να τα χειριστείτε, χρησιμοποιώντας την διαπραγματευτική σας ικανότητα και να τα διευθετήσετε τελικά προς όφελό σας. Και η πρώτη ανάσα για εσάς φυσικά έρχεται με τον ήλιο στον Τοξότη από τις 22 του μήνα. Κέρδη θα προκύψουν από επαγγελματικά ταξίδια μέσα στις επόμενες 15 μέρες, από νέες μεθόδους που θα εφαρμόσετε στο αντικείμενο της εργασίας σας. Οι συνθήκες για την εξέλιξη της ζωής σας θα είναι σαφώς καλύτερες με τη νέα θέση του ήλιου και θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε το διάστημα που ακολουθεί για να έχετε τα αποθητά αποτελέσματα. Στον επαγγελματικό τομέα ανοίγονται προοπτικές για ανάπτυξη πρωτοβουλειών, ενώ παρουσιάζονται και ευκαιρίες με ουρανοκατέβατους τρόπους. Στα αισθηματικά, δείξτε κατανόηση στις απαιτήσεις του συντρόφου σας, αποφεύγοντας να θίξετε καταστάσεις με τις οποίες έχετε ήδη συμβιβαστεί. Οι αδέσμευτοι, αποδεχτείτε προτάσεις για έξοδο που κρύβουν ευχάριστες εκπλήξεις και οι δεσμευμένοι προετοιμάστε μια ρομαντική εκδρομή με το τέρι σας. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύροι, μια μικρή αναταραχή στον ψυχικό σας κόσμο φαίνεται μάλλον αναπόφευκτη στη διάρκεια της Πανσελίνου που γίνεται στο δικό σας το ζώδιο στις 17 του Νοέμβρη. Κάποιες καθυστερήσεις και κάποιες μικρές δυσκολίες θα είναι στο πρόγραμμα των επόμενων 15 ημερών και καλό θα είναι να αποφύγετε εκνευρισμούς και επιπολαιότητες γιατί θα κάνετε χειρότερη την κατάσταση. Επίσης, καταπολεμήστε τις αρνητικές σκέψεις και τη μελαγχολία με γερές δόσεις γελοθεραπείας, κάνοντας παρέα με ευχάριστους ανθρώπους. Φροντίστε τη διατροφή και τον ύπνο σας, αποφεύγοντας ξενύχτια και υπερβολές στη χρήση του αναπνεύματος. Θα πρέπει να μεριμνήσετε περισσότερο για την ψυχική υγεία σας, καθώς θα είστε επιρρεπείς σε κάπως μελαγχολικές σκέψεις. Τώρα, από τις 22 του μήνα, με την είσοδο του ήλιου στον Τοξότη, θα έχετε και ευκαιρίες για να ανεβάσετε το κέφι σας και να ξαναβρείτε τη διάθεσή σας, αν ασχοληθείτε με έναν αγαπημένο σας άνθρωπο, με τα παιδιά σας και αν αποδεχτείτε προτάσεις για έξοδο και για διασκέδαση. Εδώ χρειάζεται και λίγη προσοχή και σύνεση, καθώς ο Άρης που θα βρίσκεται συνεχώς στον πέμπτο οίκο σας, σας σωθεί σε σπατάλες ή ακόμα και σε shopping therapy. Ας είστε προσεκτικοί λοιπόν λίγο στα οικονομικά σας. Να θυμάστε επίσης ότι από τις 22 του μήνα ο ήλιος σε διέλευση μέσα από το χώρο του βαθύτερου ψυχισμού ευνοεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και την απελευθέρωση από κάθε είδους εξάρτηση. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, με την επιρροή της Πανσελίνου στη σκιά του ζωδίου σας στις 17 Νοεμβρίου, θα αισθανθείτε την ανάγκη να επανεξετάσετε τις σχέσεις και τα συναισθήματά σας. Πολλοί από εσάς θα ξεφυλίσετε ένα παλαιότερο κεφάλαιο της ζωής σας μέσω κάποιων συγκινησιακών παλινδρομήσεων που αναμένεται να δημιουργήσει η Πανσέλινος. Οι ψυχολογικές λοιπόν αναταράξεις που θα σας απασχολήσουν με την Πανσέλινο στις 17 σταδιακά περιορίζονται, καθώς με το πέρασμα του ήλιου στον Τοξότη από τις 22 βρίσκεται ξανά το κέφι και τη ζωντάνια σας. Όλα δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα δεν είστε διατεθειμένοι να κινηθείτε στα συνήθη για εσάς πλαίσια. Θα αναζητήσετε καινούργια ερίσματα, θα ανανεωθείτε ριζικά και θα αποτινάξετε οτιδήποτε λειτουργεί ως τροχοπέδι στην πορεία της εξέλιξής σας. Ο ήλιος λοιπόν στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών από τους 22 δημιουργεί μια ιδιαίτερη ευχάριστη ατμόσφαιρα που αυξάνει κατακόρυφα το κέφι αλλά και την αισιοδοξία σας. Ασχοληθείτε λοιπόν εσείς οι δίδυμοι περισσότερο με τον εαυτό σας. Επιλέξτε κάποιες διαφοροποίησεις στην εμφάνιση που θα σας ανανεώσουν. Είναι καλύτερα να αποφασίσετε εσείς για τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε και να μην ακούτε τις συμβουλές των άλλων. Για πολλούς,
Ένας γάμος είναι μέσα στο πρόγραμμα, ενώ αν είστε ελεύθεροι, θα συναντήσετε ένα ξεχωριστό άτομο σε μια κοινωνική δραστηριότητα. Και πάμε να δούμε τους καρκίνους. Καρκίνοι, η Αφροδίτη καταρχάς, το ζώδιο του εγώκερου, που για σας αντιπροσωπεύει τον τομέα των σχέσεων, αποτελεί ένα θαυμάσιο ιανό για την εξέλιξη των αισθηματικών σας, ακόμα και αν στην ίδια αστρολογική γωνία βρίσκεται ο μεταρρυθμιστής Πλούτονας. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι ο πλανήτης του έρωτα πραγματοποιεί αρμονικές όψεις με το δικό σας Ερμή στο Σκορπιό. Οι πλανήτες λοιπόν φροντίζουν έτσι ώστε να μην υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος για τη σχέση σας, ακόμα και όταν εσείς άγχεστε. Αυτό το διάστημα μάλιστα είναι ιδανικό για να ξανασμίξετε με αγαπημένα πρόσωπα. Με την Πανσέλινο στις 17 θα είστε δυναμικοί όσο ποτέ. Θα μπορέσετε να ξεπεράσετε με ευκολία ψυχοσωματικές δυσκολίες και να ανατρέψετε το περίεργο κλίμα που σας έφερε στα όρια μιας ηθελημένης ίσως μοναξιάς. Ερωτισμός, μαγνητισμός και διάθεση για ζωή δίνουν το καλύτερο στίγμα και εσείς τον καλύτερο εαυτό σας απέναντι στους άλλους. Από τις 22 του μήνα με τον ήλιο στον τοξότη είναι η καλύτερη περίοδος για να προβείτε σε επενδύσεις με μακροχρόνια αποτελέσματα. Αν ανήκετε στους ελεύθερους επαγγελματίες, τολμήστε να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Μια καταπληκτική περίοδος ξεκινά για την προσωπική σας βοητεία και τη λάμψη που σας κάνει να ξεχωρίζετε. Και πάμε να δούμε τους λέοντες. Λεοντάρια, επιτέλους ξαναβρίσκετε την αυτοπεποίθησή σας και περνάτε θαυμάσιες στιγμές με τους αγαπημένους σας. Για πολλούς από εσάς δρομολογούνται θετικές αλλαγές και καταστάσεις που βελτιώνουν με γρήγορους ρυθμούς τα επαγγελματικά ζητήματα, τις αισθηματικές υποθέσεις σας αλλά και τα οικονομικά σας. Το διάστημα αυτό δεν φέρνει όμως μόνο επιτυχίες, αλλά και την απαραίτητη για εσάς τους λέοντες αίσθηση της επικράτησης. Με τον Άρη τώρα στο δεύτερο οίκο σας θα υπάρχουν σημαντικά έξοδα, αλλά και υπερβολικές απαιτήσεις. Προσοχή λοιπόν στο οικονομικό ρίσκο και στις πατάρες που θα μπορούσαν να σας βγάλουν από τον προϋπολογισμό σας. Οι εξελίξεις στην εργασία σας επιταχύνονται με την Πανσέλινο στις 17. Θα υπάρξουν κάποιες γόνιμες αλλαγές στον εργασιακό σας χώρο, που θα βοηθήσουν στην ανάδειξη των προσωπικών σας ικανοτήτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κοπιάσετε και γι' αυτό, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η περίοδος αυτή έχει αρκετούς πειρασμούς για τους ριζοκίνδυνους, αλλά και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις για όσους είναι πιστοί στις αρχές τους. Με τον ήλιο τώρα στον τοξότη, από τις 22 του μήνα και μετά, αν βρίσκεστε στο ψάξιμο για την αδελφή ψυχή, καλό θα είναι να εντείνετε τις προσπάθειές σας. Κάτι πολύ καλό φαίνεται στον ορίζοντα των συναισθηματικών σας λέοντες. Και πάμε να δούμε τους και τις παρθένους. Παρθένοι, η παρορμητική διάθεση και η ανάγκη για πλήρη συναισθηματική κάλυψη θα σας οθήσουν να επανεξετάσετε παλιές καταστάσεις ή να προσεγγίσετε τα πρόσωπα που επιθυμείτε για να τα κατακτήσετε με κάθε τρόπο. Μάλιστα, με τον ενθουσιώδη Άρη στον αστερισμό σας, είναι πολύ πιθανό να αισθανθείτε την ανάγκη να υπερπηδήσετε εμπόδια, κάνοντας ηρωικές πράξεις για τη δική σας παραδοσιακά συντηρητική ιδιοσυγκρασία. Θα βάλετε σε πρώτη γραμμή τις καταπιεσμένες μέχρι τώρα επιθυμίες σας, προσπερνώντας φραγμούς, ενδιασμούς και αναστολές. Πρόκειται για μια περίοδο όπου όλοι όσοι σας γνωρίζουν καλά, μάλλον δεν θα σας αναγνωρίζουν. Η Πανσέλινος τώρα στις 17 του μήνα γίνεται στο φιλικό ζώδιο του Ταύρου και σας βοηθάει να ηρεμήσετε αρκετά και να ξαναβρείτε το κέφι σας. Μην ρίχνετε όμως λάδι στη φωτιά από τη στιγμή που σας προκαλέσουν κάποιοι με τον Άρη στο ζώδιό σας. Φροντίστε περισσότερο την υγεία σας, καθώς η υπερκόπωση μάλλον σας φλερτάρει. Όσο περισσότερο φροντίζετε τον εαυτό σας, να ξέρετε ότι τόσο πιο ικανοποιημένοι θα είστε από τα αποτελέσματα. Η παρουσία τώρα του ήλιου από τις 22 του μήνα στον τοξότη και τον τέταρτο ηλιακό οίκο σας αποτελεί δείκτη της μεσολάβησης ενός συγγενικού προσώπου στη διευθέτηση μιας σημαντικής οικογενειακής υπόθεσης που θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ζυγή, η ψυχική σας διάθεση σίγουρα θα βελτιωθεί σημαντικά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα πιστέψετε στον εαυτό σας και θα κάνετε παρέα με ευχάριστους ανθρώπους. Φροντίστε να χαμογελάτε συχνότερα. Είναι ένας σίγουρος τρόπος για να υποβαθμίσετε τις δυσκολίες και για να ξαναβρείτε το κέφι σας. Οι φόβοι σας ίσως να προέρχονται από κάποιες παρασκηνιακές ενέργειες, στην πραγματικότητα όμως τίποτα δεν πάει τόσο άσχημα στην εργασία ή στα αισθηματικά που να δικαιολογεί τις ανησυχίες σας.
Η Πανσέλινος, μάλιστα, που σχηματίζεται στις 17 Νοεμβρίου, σας προθεί να ξεκαθαρίσετε ζητήματα που σχετίζονται με την συναισθηματική σας κατάσταση, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο κάποιες καταστάσεις από το παρελθόν και σας καλεί να επιληφθείτε για την επίλυσή τους. Το επόμενο 15ήμερο θα μπορέσετε να διεκδικήσετε με δυναμισμό ό,τι σας αξίζει και να αποκαταστήσετε και κάποιες παρεξηγήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Οι θετικές όψεις που σχηματίζονται στις 19 και στις 21 του Νοέμβρη θα συμβάλλουν στην επίτευξη επαγγελματικών, οικονομικών αλλά και αισθηματικών επιθυμιών. Και φυσικά η νέα θέση του ήλιου στον τοξότη από τις 22 του μήνα στον τρίτο οίκο του ηλιακού οροσκοπίου θα σας κάνει περισσότερο επικοινωνιακούς, ενώ παράλληλα σας επιτρέπει να προγραμματίσετε και κάποιες σύντομες αποδράσεις από τις υποχρεώσεις σας. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί, αυτή την περίοδο αξίζει τον κόπο να προσπαθήσετε με όλες σας τις δυνάμεις για την κατάκτηση των στόχων σας. Φροντίστε να είστε δημιουργικοί και δραστήριοι στην εργασία σας και μην διστάζετε να προβάλλετε τα προσόντα και τις ικανότητές σας. Σημαντικές ευκαιρίες θα βοηθήσουν να βελτιώσετε τη ζωή σας. Στις σχέσεις και στις συνεργασίες σας, η Πανσέλινος φωτίζει υποθέσεις που απαιτούν υπομονή και έξυπνους χειρισμούς. Χρησιμοποιήστε τα ταλέντα και τις γνωριμίες μέχρι να ανακαλύψετε τις τακτικές που θα σας επιτρέψουν να γίνετε ακόμα πιο μαχητικοί. Αν όμως σας προκαλέσουν, δώστε τόπο στην οργή. Το φαινόμενο της Πανσελίνη που διαμορφώνεται στο πολικό ζώδιο του Ταύρου στις 17 του μήνα σας βοηθά να ξεκαθαρίσετε το καθεστώς μια σημαντική σχέση σας ή μια συνεργασία σας. Έτσι, μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα δείτε τι είναι εκείνο που σας άξιζε να παραμείνει μπροστά σας και θα κατασταλάξετε μάλλον σε κάποια πρόσωπα που αξίζει να επενδύσετε για το μέλλον σας. Μάλιστα, στις 21 του μήνα, το εξάγωνο που σχηματίζει ο Ερμής με το δικό σας κυβερνήτη, τον Πλούτονα, είναι ένα πολύ δυνατό όπλο στα χέρια σας σε σημαντικές συζητήσεις, αλλά και σε διαπραγματεύσεις που αφορούν οικονομικά ζητήματα. Επιπλέον, με τη βοήθεια του ήλιου που περνά στο ζώδιο στις 22 του μήνα, στο δεύτερο δηλαδή, ή ηλιακό σας σπίτι, αυτό που σχετίζεται με τα χρήματά σας, μπορείτε πλέον να ελπίζετε στη βελτίωση των αποδοχών σας και σε καλύτερες γενικά μέρες για τα οικονομικά σας. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Τοξότες, στα επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα που συνεχίζουν να σας απασχολούν έντονα, καθώς ο Άρης συνεχίζει την πορεία του σε μια δύσκολη γωνία με το ζώδιό σας, απαιτούν επίμονες προσπάθειες, σύντομα όμως θα δείτε ότι αυτές άξιζαν τον κόπο. Ένα κατάλληλο διάστημα είναι αυτό για να κάνετε ένα μικρό απολογισμό των πεπραγμένων και των κεκτημένων και να συνεχίσετε με κέφι και ευχάριστη διάθεση. Η Πανσέλινος, που σχηματίζεται στις 17 Νοεμβρίου, συνιστά να αναδιοργανώσετε τη ζωή σας και να ασχοληθείτε και με κάποιες μικρές λεπτομέρειες πρακτικής φύσεως που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά σας. Μάλιστα, η είσοδος του ήλιου στο ζώδιό σας από τις 22 και για ένα μήνα σας επιτρέπει να ξεκινήσετε μια νέα, πολλά υποσχόμενη πορεία. Το άστρο της ημέρας, ο ήλιος, σας βοηθάει να πιστέψετε στον εαυτό σας και στις δυνάμεις σας. Να θυμάστε ότι ανακτώντας την αυτοπεποίθησή σας θα έχετε και την τύχη με το μέρος σας. Με λίγη προσπάθεια μπορείτε να πετύχετε μια θετική εξέλιξη στα επαγγελματικά σας. Γι' αυτό, όσοι βρίσκεστε σε ανεργία, καλό θα είναι να δραστηριοποιηθείτε περισσότερο στην αναζήτηση μιας εργασίας μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Εξάλλου, το εξάγωνο που σχηματίζει ο δικός σας κυβερνήτης, ο Δίας, με τον Άρη στις 19 Νοεμβρίου, θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά σας ή να φέρει μια ουρανοκατέβατη ευκαιρία για τα επαγγελματικά σας. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εγώκεροι, μια περίοδος γεμάτη έρωτα αλλά και τύχη. Βρίσκεστε στο κέντρο μιας πολύ θετικής και απολαυστικής περίοδου, καθώς οι σημαντικοί πλανήτες αλλά και η Πανσέλινος πραγματοποιούν ευνοϊκότατες γωνίες με το δικό σας ζώδιο. Οι περισσότεροι από εσάς απολαμβάνετε τις χαρές της ζωής περισσότερο απελευθερωμένοι και ίσως μάλλον με πολύ λιγότερες, θα έλεγα, αναστολές. Μπορείτε άνετα από εδώ και μπρος να ανανεώσετε ή να αναθερμάνετε μια ήδη υπάρχουσα σχέση, ενώ όσοι από εσάς είστε αδέσμευτοι, έχετε όλες τις δυνατότητες να κατακτήσετε το πρόσωπο εκείνο που σας ενδιαφέρει ερωτικά. Είναι σκόπιμο πάντως να είστε και λίγο συγκρατημένοι και να αποφύγετε τους άκερους ερωτικούς ενθουσιασμούς, αφού μπορεί να καταλήξετε τελικά εσείς θύραμα των θυραμάτων σας. Η Πανσέλινος, λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, που διαμορφώνεται στις 17 Νοεμβρίου,
στο συμβατό ζώδιο για σας του Ταύρου, σας δίνει την ευκαιρία να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στον σύντροφό σας, να βρείτε νέες ισορροπίες στη σχέση σας, σε μια σημαντική σας σχέση, ή να πραγματοποιήσετε ακόμα και ένα όνειρο που σχετίζεται με τους απογόνους σας, με τα παιδάκια σας. Τώρα, με τις θετικές όψεις που σχηματίζονται στις 19 αλλά και στις 21 του Νοέμβρη, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, να κάνετε ένα ταξίδι ή να δεχτείτε μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική πρόταση που θα πρέπει να την εξετάσετε αρκετά προσεκτικά και να σκεφτείτε πολύ πρωτού απαντήσετε. Η είσοδος όμως του ήλιου στο τοξότη από τις 24 του μήνα είναι ιδανική για σας για να σκεφτείτε τις μελλοντικές σας ενέργειες, για να φορτίσετε τις μπαταρίες σας, αλλά και να παίξετε το ρόλο του detective σε μια πολύ σημαντική υπόθεση που σας αφορά άμεσα. Την ίδια περίοδο θα πρέπει να ξέρετε ότι με τον ήλιο στη σκιά του οροσκοπίου σας, στο 12ο δηλαδή ηλιακό σας οίκο, ενεργοποιείται κάπως και το παρασκήνιο και ίσως υπάρξουν κάποιες αποκαλύψεις, οι οποίες τελικά όμως αποκαλύψεις θα είναι προς όφελό σας. Και πάμε να δούμε τους υδροχόους. Υδροχόοι, μια φιλική γνωριμία αλλά με ρομαντικές προεκτάσεις φαίνεται στον ορίζοντα των άστρων την ίδια ώρα που μια σειρά από καθημερινά μικροπροβλήματα απαιτούν από σας επιμονή αλλά και υπομονή για την επίλυσή τους. Αποφύγετε την τακτική της αναβολής αυτή την περίοδο και ασχοληθείτε πιο συστηματικά με τις υποθέσεις σας, όσο και αν αυτό σας φαίνεται λίγο κάπου εκνευριστικό. Θέματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και την οικογένεια απαιτούν άμεσες λύσεις και δεν θα ήταν καλό να δώσετε και άλλες αναβολές. Αν αφήσετε τις καταστάσεις να χρονίσουν αυτή την περίοδο, να ξέρετε ότι λίγο αργότερα είναι πολύ πιθανόν να τις συναντήσετε ακόμα πιο γιγάντιες, πιο δύσκολες και μάλιστα αυτό θα μπορούσε να γίνει και στο εγγύς μέλλον. Οι Πανσέλινες λοιπόν, που πραγματοποιείται στις 17 Νοεμβρίου σε ένα νευραλγικό σημείο του ηλιακού οροσκοπίου σας, ενεργοποιεί τον άξονα του σπιτιού και της καριέρας σας, τομείς στους οποίους καλείστε να βρείτε νέες ισορροπίες, καθώς δεν υπάρχουν, όπως είπαμε, περιθώρια για άλλες αναβολές. Δεδομένου μάλιστα ότι τις επόμενες 2 εβδομάδες θα είστε περισσότερο ευάλωτοι, ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κατανοήσετε τα προβλήματα των δικών σας ανθρώπων, τα προβλήματα των ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεστε την ίδια στέγη, την οικογένειά σας, και να βρείτε κάποιες εναλλακτικές λύσεις που θα ικανοποιούν και τα δύο στρατόπεδα κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, η νέα θέση του ήλιου στον τοξότη στις 22 σας δίνει μια βαθιά ανάσα, αφού σας επιτρέπει να επικεντρώσετε στους στόχους σας και ταυτόχρονα ευνοεί τις προσπάθειές σας για την υλοποίηση των ονείρων και για τους στόχους σας. Φιλικά πρόσωπα θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ενώ μέσα στην επόμενη περίοδο θα συνάψετε και νέες συμμαχίες που θα βοηθήσουν πολύ στην κατάκτηση των στόχων σας. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς. Ηχθείες, καταρχάς, με την Πανσέλινο στις 17 Νοεμβρίου στον άξονα Διδύμων τοξότη, θα χρειαστεί να διαφυλάξετε τις σχέσεις με τα αγαπημένα σας πρόσωπα από πιθανές αντιθέσεις ή από πιθανές αντιπαραθέσεις. Ο Δίας, ωστόσο, που είναι εγκατεστημένος στο φιλικό καρκίνο, προστατεύει τις σημαντικές σχέσεις σας, ωστόσο και εσείς θα πρέπει να μην ενδώσετε σε κάποιες προκλητικές συμπεριφορές. Αν σας προκαλέσουν, αποφύγετε να απαντήσετε εκεί γύρω στις 17 του μήνα. Ο Άρης, επίσης, βλέπετε μέσα από την Παρθένο, τονίζει ακόμα περισσότερο την ανάγκη να περιφρουρήσετε τα κεκτημένα στα επαγγελματικά σας. Δίνει όμως στο χακί, θα έλεγα, κάποιες επαγγελματικές σχέσεις και σας σωθεί να πάρετε σημαντικές αποφάσεις εν θερμό για την πορεία των σχέσεών σας. Επιστρατεύστε λοιπόν την ψυχραιμία σας. Νέα τροπή λοιπόν παίρνει η ζωή σας το ερχόμενο 15ήμερο, αφού η Πανσέλινο στις 17 Νοεμβρίου από τη μια πλευρά ερίζει, από την άλλη σας βοηθά να πάρετε πρωτοβουλίες και να διαπραγματευτείτε για θέματα που αφορούν στην προσωπική σας ζωή και στην προσωπική σας ανάπτυξη. Τώρα, αν κάποιοι από τους στόχους σας σχετίζονται και με το εξωτερικό, πιστεύω ότι θα έχουν θετική τροπή και έκβαση, ενώ επιτυχία αναμένεται και στην προσωπική σας ζωή, αφού το εξάγωνο του Άρη με τον παραδοσιακό σας κυβερνήτη, το Δία, στις 19 Νοεμβρίου,
υπόσχεται να ανανεώσει τις σχέσεις σας ή ακόμα και να φέρει ένα νέο έρωτα στους ελεύθερους από εσάς. Η είσοδος επίσης του ήλιου στο τοξότη από τις 22 και για ένα μήνα εξασφαλίζει την επαγγελματική αναρρίχησή σας, την επιτυχία και δίνει νέα όθηση στην καριέρα σας. Αυτά από μένα. Ελπίζω να περάσουμε με ευκολία αυτό το μικρό gap, αυτή τη μικρή έτσι, ταραχούλα της Πανσελίδας στις 17, που θα είναι και ίσως η τελευταία, και να βαδίσουμε ολοταχώς για την αλλαγή ζωδίου του ήλιου στο δοξότη. Κοντά στην Πανσέλινο, κοιτάξτε να μην προκαλείτε και να μην προκαλέσετε. Ένα ρητό που έχει πει ο Γκάντι είναι, ταιριάζει στην περίπτωση. Το μόνο αποτέλεσμα, λέει, που θα έχει το οφθαλμό αντί οφθαλμού, είναι ότι θα καταλήξει να κάνει όλο τον κόσμο τυφλό. Καλό θα είναι να τα φύγουμε όλα αυτά. Και εγώ θα κλείσω εδώ, λέγοντας ένα άλλο ρητό του Τολστόη, ότι η ευτυχία δεν είναι να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις, αλλά να θέλεις πάντα αυτό που κάνεις. Μας τα είπες πολύ ωραία και σε ευχαριστούμε τουλάχιστον για αυτήν την ανάσα που θα πάρουμε μετά από όλα αυτά. Έχουμε και σήμερα χαμηλός τόνους για ένα-δύο διημεράκια ακόμα. Χαμηλούς τόνους και μετά έξω και μετά, καρδιά. Έξω ανοίγει καρδιά. Και ο καιρός αυτό που έτσι. Λέμε, ο αστρικός καιρός. Θα τα πούμε βέβαια και την άλλη εβδομάδα, να έχουμε έτσι αφού τελειώσανε και οι εκλήψεις. Α, εντάξει. Κάτι είναι και αυτό. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και θα είμαστε και πάλι μαζί να τα πούμε την άλλη εβδομάδα.